καλέσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Λάρισα, ΠΑΕ ΑΕΛ, και κορυφαίο ποινικολόγο, τον κύριο Αλέξη Κούγια. Καλησπέρα, κύριε Κούγια. Τι κάνουμε, καλά? Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε επίσης και εσείς, καλή δύναμη να έχετε και καλό κουράγιο να πληρώνετε. Καλά, έτσι είναι, αυτό είναι το σωστό. Να δουλεύεις για να πληρώνεις. Για να πληρώνουν οι παίχτες, οι προπονητές, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει. Είναι αυτό. Είναι καλό για άλλους ανθρώπους να κερδίζουν χρήματα και να μπορούν να βοηθούν και άλλους ανθρώπους να ζουν. Ναι, σωστό. Τα λεφτά που είναι στην τράπεζα είναι της τράπεζας. Ναι, σωστό και αυτό. Πάντως να πω το εξής. Στη δεύτερη αγωνιστική είδαμε εκεί κάτι μπερδεματάκια με τους διαιτητές στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πάλι. Και στην πρώτη είχαμε. Και στην πρώτη είχατε, αλλά στη δεύτερη ήταν λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω χειρότερο ήταν το πέναλτι στην πρώτη. Ναι, ναι. Το πέναλτι μας έδωσε στην πρώτη που είναι εκτός φάσης τελείως. Τουλάχιστον εδώ ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει την μπάλα. Αλλά δεν κινείται προς την μπάλα. Μένει ακίνητος και πάει πάρει την μπάλα. Ναι, ναι. Η ΚΕΔ πάντως είπε ότι ήταν λάθος και δικαιώνει εσάς για την πρώτη αγωνιστική. Αλλά τι να το κάνεις τώρα? Αυτό είναι το θέμα. Τι να το κάνεις, σημασία έχει ότι με το VAR αντί να λύσουμε προβλήματα, βάζουμε προβλήματα. Εγώ έχω δύο κλήσεις απολογία γιατί έκανα το VAR. Α, ναι. Ναι. Βλέπεις, είμαι στοχοποιημένος από το συγκεκριμένο σαν τρόπο. Επειδή μάλλον, κύριε Κούγια, έχετε λεφτά εσείς, γι' αυτό σας βάζουν να πληρώνετε τα πρόστιμα. Λογικό είναι αυτό. Όχι, μάλλον νομίζουν ότι, ναι, επειδή έχω προσωπική αξιοπρέπεια, ή θα βαρθεί, θα φύγω, ή θα εξοντώσουν την ΑΕΛ οικονομικά, και έτσι πάλι το ίδιο το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Μάλιστα. Βάζουν τα πολλά πρόστιμα, πολλά χρόνια. Νόμιζα ότι τα πρόστιμα πριν το Κοριόπολη ήταν 750.000 ευρώ. Πόσα? Πριν από το Κοριόπολης, με Παραχαϊκή, με Παζιάννενα, ναι, ήταν 750.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν 5 χρόνια τα Γιάννενα και 7 χρόνια η Παραχαϊκή. 12 χρόνια 750.000 ευρώ πρόστιμα για δηλώσεις μου, που μετά με τα δύο Κοριόπολης επιβεβαιώθηκε ότι ό,τι δίνω ήταν αλήθεια. Και δεν είχε από την ευπρέπεια να μου επιστρέψει τα χρήματα. Δεν ήθελα και εγώ να το τραβήξω το θέμα και να κάνω μια σκιά. Ναι. Αλλά δεν βαριέσαι. Ας το πάρουμε ότι αυτό είναι μέσα στη διαδικασία. Ναι, μετά το Κοριόπολης. Πήρα τη Λάρισα. Ναι. Συνολικά Β και 3 χρόνια Α έχουμε ξεπεράσει 400.000 ευρώ. 300? 400.000 ευρώ. Και πάλι για γεγονότα που μετά έρχονται και επιβεβαιώνουν τις απόψεις. Είναι τα νούμερα, είναι απίστευτα, ε. Και βάλε και 2.200.000 γήπεδο το ένα σε αρένα. Αυτό είναι και το ενίκιο του γήπεδου. Αυτό λέμε. Ναι. Που δεν το έχουν οι ανταγωνιστές μας. Δεν το έχουν, όχι. Δηλαδή, έχεις πληρώσει. Τι ομάδα θα μπορούσε να μου κάνει. Δεν το συζητάμε. 750, δηλαδή ένα 100 περίπου, ένα 100 σε πρόστιμα σε 10 χρόνια, 10-12 χρόνια. Ναι, για αλήθειες όμως. 100.000 το χρόνο πρόστιμα. Για αλήθειες, μάλιστα το σκεπτικό. Ναι. Είναι ότι δεν έχει σημασία αν είναι αλήθεια. Μόνο και μόνο γιατί το λες, δυσφημίζει το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι πρωτοφανές. Ούτε διαχείριση το δικαιολογημένο ενδιαφέροντος υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ούτε το γεγονός να πούνε ότι ξέρεις κάτι, λέει αυτός. Ας το στείλουμε σαν εισαγγελέα αυτό που λέει. Ναι. Ποτέ. Φαντάσου για την Ξάνθη και για τα όσα είπα για τον Λάμπρου. Ναι. Τον οποίο τελικά η Επιτροπή έβγαλε από τους πίνακες. Πλήρωσα 30.000 ευρώ πρόστιμο. Δεν επιστράφησαν τα 30.000 τώρα που. Όχι. Όχι, βέβαια. Και ούτε πρόκειται. Και τα προκαταβάλεις. Μα από τον πρώτο βαθμό. Ναι. Δηλαδή με το που... δεν έχει σημασία να δοθεί στο φετίο. Σωστά. Εσύ πρέπει να τα βάλεις γιατί αλλιώς δεν σου αρέσει να παθαίνει. Ναι, ναι, ναι. Υποχρεωτικά πρέπει να τα βάλεις. Ναι, ναι. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Με το VAR πάμε από το κακό στο χειρότερο, Δεν είναι έτσι. Αλλού βλέπεις ότι θα δώσει λύσεις. Εγώ θα θέλω να συνεχίσω να πιστεύω ότι, ότι ήταν κακές εκπτώσεις και τις δύο φορές που ο πρώτος διευθυντής του VAR, που ήταν ο Παπαπέτρου, ναι, και ο δεύτερος διευθυντής του ΒΑΡ που ήταν ο Διαμαντόπουλος, γύρισαν το παιχνίδι 3 λεπτά πίσω. Το παιχνίδι παιχτεί 3 λεπτά και στις δύο φάσεις. Και γύρισε πίσω. Και γύρισαν, σταμάτησαν το παιχνίδι, ναι, γύρισαν πίσω και έδωσαν δύο φάσεις πέναλτι, mm-hmm, που καθόρισαν το αποτέλεσμα. Ναι. Και αναρωτιέμαι εάν σε αυτό το τρίλεπτο η ΑΕΛ έχει πετύχει ένα γκολ. Δεν γινόταν. Θα το ακύρωναν. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν απαντάει κανείς. Δεν μπορεί να απαντήσει κανείς με σιγουριά. Για πες το. Ναι, ναι. Σκέψου, γυρίζω τη φάση πίσω μετά από 3 λεπτά. Άρα ως μη γενόμενη είναι το γκολ. Φυσιολογικά. Φώναξε αυτή τη διαιτητάρα το Βαρούχα. Ναι. Που λέει ότι υπήρξε και επέκτησε. Ο Βαρούχα έπαιξε 20 χρόνια σε μια ομάδα τοπικού Αθήνα. Στην Αθήνα, δεν ξέρει.
Που έπεσε στην Αθηναίδα Κυψέλη. Αθηναίδα. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί μπορούσε να γίνει καλό διαιτητής. Η διαφορά είναι ότι έγινε διαιτητής 39 χρονών. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Και έπαιξε μόνο 34 παιχνίδια. Και παρόλα αυτά έχει γίνει και αυθεντία να κρίνει τις φάσεις. Ναι, είναι τηλεκριτικός των φάσεων ο Βαρούχας. Ναι. Λοιπόν, και ρωτήσω... έχει μάθει και 5 Βαρούχας εκεί που λέει κάθε φορά. Και πιο καλός είναι ο Κάκος δηλαδή. Δεν βάργεις τώρα το συμπαθώ τον Τάσο, άρεσε τον Τάσο, ήταν και αξιόλογος διαιτητής. Ναι, άμα ήθελε. Γενικά ήταν καλός διαιτητής. Να ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Κούγια. Εδώ υπάρχει η πληροφορία ότι ο Μαρινάκης παίρνει την Νόβα. Τι γίνεται με αυτήν την περίπτωση? Δεν το γνωρίζω. Έτσι γράφουν όλοι οι πάντες ότι έκανε πρόταση να αγοράσει την Νόβα. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα ελέγχει το σκηνοθέτη που θα δείχνει τα μάτια αναλόγως τα. Μπορεί να κάνει σε πιθύρα 7 και αναλόγως τα. Η Νόβα είναι νομικό πρόσωπο, εταιρεία, ανώνυμη είναι. Ναι. Η οποία είναι συγμένη στο χρηματιστήριο. Σωστά. Χρωστάει 300 εκατομμύρια, αλλά θα δώσει 40. Άρα ο καθένας μπορεί να αγοράσει συμμετοχές της. Και ίσως είναι μια πολύ έκρηξη. Αν το κάνει αυτό, εγώ δεν είμαι δικηγόρος του κ. Μανουλάκη, αλλά αν το κάνει αυτό επιχειρηματικά, γιατί η Νόβα είναι μονοπωλιακή. Βέβαια. Δεν είναι την Κοσμοτέ, αλλά έχει υποδομή φοβερή, εγκαταστάσεις φοβερές, φοβερό αρχείο. Έχει συνεταίρους εξαιρετικούς η Νόβα, δηλαδή τα ιδρυτικά μέλη και αυτοί που αγόρασαν μετά μετοχές. Όμως αυτή τη στιγμή η μετοχή της είναι πολύ χαμηλά. Ίσως είναι τεράστιο επιχειρηματικό. Κάτσε, μισό λεπτό. Χρωστάει και 300 ευρώ στις τράπεζες. 300 εκατομμύρια στις τράπεζες. 300 εκατομμύρια κιλό ευρώ. 300 εκατομμύρια στις τράπεζες. Πολλά τα λεφτά. Το έχω δει. Αυτός αγοράζει το 30%. Ανώνυμη εταιρεία ουσιαστικά συμμετέχει στο 30% του χρέους. Ναι. Δηλαδή, δίνω 40 είπε. Αυτό είναι έξυπνη κίνηση για μένα. Είναι μαγική κίνηση. Μπράβο του. Ναι, αλλά περίμενε, μισό λεπτό. Πρόεδρος του Ολυμπιακού θα δείχνει τα μάτσα η Νόβα. Δεν θα κάνει κουμάντο αυτός ό,τι θέλει. Είναι θέμα. Τώρα θέμα αξιοπρεπίας των δικών των Τινόβα, γιατί όταν έχεις, να ξέρεις ότι τις πολυεθνικές, ναι, βεβαίως τις εκλέγει η πλειοψηφία των μετόχων, ναι, αλλά εκεί είναι το 30%, δεν είναι το 100%. Υπάρχει και ένα 70% ακόμη, που το είναι συγκεκριμένοι στο δημοσίο και έχουν και άλλοι. Τώρα βέβαια θα είναι, εάν πάει το 30%, πιθανόν ότι θα είναι πιθανότατα κυρίαρχος μετόχος. Το κουμάντο θα είναι. Ορίστε. Θα είναι το κουμάντο. Αυτό θα κάνει. Τώρα από εκεί πέρα τι λες, η Νόβα να μην δείχνει τις φάσεις. Ξέρω εγώ. Εγώ προχτές είδα στο κουμπαράκι του δείξαν ένα από το σεφ μια φάση. Πήγε να παίξει ένα παιχνίδι στο Ολυμπιακός με Αστέρα Τρίπολης. Η φάση ήταν από το σεφ που δείξαν από δίπλα. Εκεί δεν είναι η ατέλεια της Νόβα. Τι είναι? Γιατί για να δει το VAR, η Νόβα δείχνει το παιχνίδι στη ροή του. Καμία έντρηση. Αυτός που βλέπει τη φάση δεν μπορεί να προβλέπει ο ιδιοκτήτης της Νόβα επειδή έχει ομάδα ότι... Θα δείξουν την ομάδα μου τώρα στην επόμενη φάση και εντάξει, αλλά ο σκηνοθέτης. Λέω Τζοβάρα ότι ο σκηνοθέτης μου έδωσε αυτό το πλάνο, δεν μου έδωσε άλλο. Ενώ το άλλο το πλάνο το είδαμε. Δεν είναι ο σκηνοθέτης η Νόβα. Εντάξει, είναι συνεργαζόμενοι. Είναι ο διευθυντής των φάσεων. Καμία αντίρρηση. Καμία σχέση. Συνεργαζόμενοι είναι όμως ο διευθυντής. Δεν είμαι ειδικό, δεν μπορώ να σου πω. Σας λέω εγώ τώρα, το ψάξαμε το θέμα. Ο Τζοβάρα ο ίδιος ο διευθυντής. Εάν γίνει κάτι τέτοιο που δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει, αυτή είναι η άποψή μου. Ουσιαστικά θα παξιώσουν το προϊόν του. Τι θα κάνουνε? Ναι, γιατί κοίταξε, αν ας πούμε ο σκηνοθέτης που έχει, γιατί θα αντιδράσουν όλοι, γιατί και νομίζω και η ΑΕΛ και εσείς είστε στην Νόβα αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε στην Νόβα και ευτυχώς είμαστε στην Νόβα. Ναι, γιατί αλλιώς δεν θα παίρνατε και μία, θα παίρνατε κάτι ψίχουλα. Βέβαια την πρώτη χρονιά πήραν όλοι οι άλλοι κάποια λεφτά λόγω Βασιλιάδη. Λόγω εκλογών. Ναι, εντάξει, λόγω εκλογών. Ήταν χρονιά εκλογών. Την πατήσανε μετά τη δεύτερη χρονιά γιατί πήγανε σε άλλα επίπεδα. Το θέμα είναι ότι. Εάν δεν. Άλλη σκέψη μπορεί να κάνεις. Ότι αν ελέγχει την Νόβα, θα ελέγχει και σε ποιους η Νόβα θα προσφέρει συμβόλαια. Τα λεφτά στις ομάδες που θα δίνει η Νόβα. Αυτό λέμε. Δηλαδή τη Λάρισα, δεν σου δίνω τίποτε γιατί είσαι κόντρα σε μένα. Ενώ σου δίνω γιατί είσαι καλά. Πώς θα γίνει. Ναι, αυτό σου. Μεγάλο. Όπως έκανε και ο ΠΑΠ με το που πήραν οι Τσέχοι και ο Μελισανίδης. Ακριβώς. Δεν μας δώσανε μία εμάς και δίνανε στις δικούς τους. Ωραία. Άρα το ίδιο θα γίνει και τώρα. Δηλαδή ο Μαρινάκης στις ομάδες της Νόβα που παίζουν στη Νόβα μπορεί ό,τι ο γουστάρει, ό,τι ώρα θέλει να τους δίνει λεφτά και ό,τι ώρα θέλει να μην τους δίνει λεφτά. Θα απαξιωθεί και ο ίδιος. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι οτιδήποτε πες για το Μαρινάκη, τουλάχιστον έξυπνος είναι πολύ. Έξυπνος είναι κύριε Κούγια, αλλά εσείς είστε άνθρωπος ο οποίος σας αρέσει το δίκαιο στο ποδόσφαιρο. Δεν κατάλαβες, πήγατε 100 φορές στον εισαγγελέα για να καταγγείλετε. Εσύ τι λες τώρα,
να μπουν τέτοιες διαδικασίες και να μην το καταγγείλω εγώ. 100%. Αλλά το θέμα είναι, εγώ σου λέω τώρα, άκου, παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δεν μπορεί να απαγορεύσει. Δεν μπορεί να απαγορεύσει. Καμία αντίρρηση. Παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ ή ΑΕΚ Ολυμπιακός. Γιατί και η ΑΕΚ στην Νόβα είναι. Ναι. Άμα γίνει καμιά στραβή με κανένα σκηνοθέτη. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Με του άλλου δεν μπορεί. Αυτό πρέπει να το κάνει μόνο ο σκηνοθέτη του ΒΑΡ. Του ΒΑΡ. Ο τεχνικός του ΒΑΡ. Ο τεχνικός, ο σκηνοθέτης που δίνει στο ΒΑΡ την όλη ιστορία. Όχι, καμία σχέση. Όχι ο Τζοβάρας και ο διαιτητής. Όχι, υπάρχει στο ΒΑΡ. Υπάρχει ο χειριστής του ΒΑΡ που είναι τεχνικός. Έτσι. Αυτός δεν έχει σχέση με την ΟΒΑ. Όχι. Εκεί αυτός μόνο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ναι, αλλά αυτός εδώ σε μια τέτοια περίπτωση. Και το άλλο είναι αυτός που το βλέπει να κάνει στραβά μάτια. Ο διαιτητής. Αυτό που βλέπει το ΒΑΡ, να μην είναι υπέρος στον τέταρτο. Κοίταξε μια άλλη υπόπτη φάση, να τη γυρίσουμε πίσω. Όπως έγινε με εμάς. Και λέω τώρα το εξής. Ο Πανιώνιος είναι στην Νόβα. Άμα θέλω εγώ ο Μαρινάκης να μην του δώσω λεφτά του Πανιωνίου πριν από το μάτι στο δικό μου, δεν του δώσω. Αφού είναι στα. Έτσι, ναι. Ναι. Δεν είναι πριν από το μάτι στο δικό μου. Η συμφωνία με την Νόβα γίνεται πριν από μήνες. Καμία αντίρρηση. Δεν είναι δηλαδή. Και άμα σε καθυστερείς 10 μέρες, δεν πει τίποτα. Άστο αυτό. Ναι. Ή κανένα μήνα, δύο που καθυστερούν και εσάς. Δεν θα πείτε τίποτα. Άρα όλα μέσα στο προγέννη. Εμείς πάμε λίγο να διαλύσουμε πέρσι. Ορίστε. Επειδή πράγματι υπήρξε καθυστέρηση και επειδή πέσαμε σε κάτι λαμόγια παράτες, η οποία ίσχυε και το παλιό καθεστώς, ήταν καθυστερήσει 5 μέρες, μία μέρα να πληρώσει τον παίχτη, του πληρώνει και το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς. Καταλάβες. Ναι, αλλά και αυτό. Και έτσι είχαμε ξαφνικά 7 προσφυγές για καθυστέρηση 5 ημερών. Επειδή δεν πήρατε. Πόσο? 400.000 ευρώ παραπάνω. Από προσφυγές. Και πληρώσατε και τα λεφτά της επόμενης χρονιάς. Έτσι ήταν οι προηγούμενες. Γιατί την προηγούμενη χρονιά δεν σε προειδοποιούσε ο παίχτης προ 8 ημερών ότι θα κάνω προσφυγή. Σου έκανε κατευθείαν την προσφυγή και έμενες ξέρω σε κατευθείαν. Μάλιστα. Καταλάβες. Ενώ τώρα που αυτό ήταν πρωτοφανές στον κόσμο. Ναι. Γιατί ακόμη και στη FIFA και στην UEFA πρέπει να σου κάνει 15 μέρες πριν προειδοποίηση. Να σου πει θέλω εντός 15 ημερών να με εξοφλήσεις. Εάν εσύ δεν το κάνεις, τότε σου κάνει προσφυγή. Εδώ στην Ελλάδα το έχει φτιάξει αυτό ο ΨΑΠ. Αυτοί οι τύποι εκεί που είναι όλοι κατηγορούμενοι σε δύο διαφορετικές δικογραφίες. Ναι. Για οικονομικά εγκλήματα. Και η παλιά διοίκηση του Αντωνιάδη, πάρα πολλά χρόνια ήταν κατηγορούμενη με τον αδερφό του. Και η καινούργια του Δημόπουλου είναι κατηγορούμενη τώρα για επεξαιρέσεις, για χρήματα πολλά. Τα οποία ήταν τα δικά μας λεφτά, έτσι, των ιδιοκτών. Ο ΨΑΠ δηλαδή, των ποσοστών. Ναι. Αυτοί κάνανε αυτές τις κομπίνες και τώρα βγήκε καινούργια διοίκηση. Ναι. Το πρώτο που πήγαν στο Υπουργό ήταν να μην την προειδοποιούμε και να κάνουμε κατευθείαν προσφυγή, να παίρνουμε τα λεφτά, να παίρνουμε και την επόμενη χρονιά και να μένουμε και ελεύθεροι. Αυτό θέλουν, ναι. Να μην παίζουν και καθόλου άμα είναι. Ένας έκανε προσφυγή, ένας παίχτης, το έχεις πληροφορηθεί. Ποιος? Ένας ασβέστης, δεν τον ξέρει τη μάνα του. Περίμενα, σου πω τώρα. Ένας τώρα βγήκε πριν από λίγο το όνομα. Βασικά έχετε και ένα πρόστιμο, αλλά είναι μικρό, δεν έχετε πρόβλημα. Ποιος? 700. Περίμενε τώρα. Λέγεται ο ποδοσφαιριστής αυτός. Τώρα στο πω, περίμενε λίγο. Πάει ΑΕΛ, περίμενε ΑΕΛ, ΑΕΛ, που είναι ΑΕΛ. Πολλού κατ' Λεβαδιακό. Πού το ζεφίλε εδώ. Το διάβασα πριν από λίγο. Α, πάει ΑΕΛ. Λεάντρο Σέιλς Ντε Σαντάνα. Ο Λεοζίνιο, βέβαια. Α, ο Λεοζίνιο είναι. Λεοζίνιο. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό ήταν γνωστό τότε. Άμα είναι Λεοζίνιο, εντάξει. Λεοζίνιο. Είναι το όνομα, το πλήρες όνομα του Λεοζίνιο, δηλαδή. Μάλιστα, κατάλαβα. Ο Λεοζίνιο. 300.000 δύο χρόνια. Πόσο? 300.000. 150-150. Ναι. Συγχρόνως. Εφορία. 200.000, γιατί είναι πολύ ψηλή μέσα, όλοι πάνω από 100.000. Ναι. 7 παιχνίδια, αλλαγές. Να μην θέλει να λύσει το συμβολίο του ποτέ. Και καταλαβαίνεις, του χρωστάμε τώρα υπόλοιπο να καταλάβεις 20.000 ευρώ περίπου και κάνει προσφυγή. Για 20.000 κάνει προσφυγή. Ναι, βέβαια, ναι, εγώ ναι. Το όνομα το Λεάντρο Σέας Ντεσαντά δεν το ήξερα, γι' αυτό είπα να σας βέστης. Αν ο Λεοζίνιο είναι ένας καλός παίκτης, ο οποίος δεν έπαιξε όμως τα τελευταία χρόνια, δεν παίζει πουθενά. Είναι ναι. Τουρίστας είναι. Τώρα τον πήρε νομίζω και ο Βοσνιάδης, αν δεν απατώμε. Τον πήρε κάτω στη, αν δεν απατώμε, στα Χανιά. Μπορεί να κάνω λάθος. Φαντάσου ποδοσφαιριστή των 150.000 πέρσι. Τι ποδοσφαιρική αξία έχει να πηγαίνει να παίζει στα Χανιά. Νομίζω ότι τον πήρε, δεν είμαι σίγουρος. Το άλλο πρόστιμο είναι 700 ευρώ. Ξέρεις γιατί. Γιατί κάτι λέει. Οι 10 Αλβανοί που βρίζανε εμένα.
Μισό λεπτό, περίμενε. Οι 10 Αλβανοί βρίζουν εσένα και πληρώνεις εσύ. Και πληρώνει πρόστιμο, γι' αυτό είναι νόμος. Αφού σε βρίζουν, γιατί πληρώνεις εσύ πρόστιμο. Πληρώνω εγώ πρόστιμο, γιατί με βρίζουν. Δηλαδή και κερατάς και δαρμένος, δηλαδή. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μόνο στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις, έχει κάνει ΕΠΟ. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Πέρυσι κάποιο 1500 ευρώ. Ναι. Απίστευτο. Τώρα και κάτι άλλο. Ευχαριστώ τον Γιώργο Σαβίδη και τον Ιβάν Σαβίδη, είπες. Ναι, μας έδωσαν δύο μεγάλους παίκτες. Πήραμε τον Κάση και πήραμε και τον Άρτα. Και οι δύο καλοί παίκτες είναι. Ναι, μας δώσαν δύο μεγάλους παίκτες. Ναι. Δύο μεγάλους παίκτες. Τον MVP του περσινού πρωταθλήματος. Ναι. Και για μένα και τον καλύτερο παίκτη που είχαν κουμπίσει 32 παιχνίδια, 2 γκολ. 90 λεπτά όλα. 26 χρονών και 2. Mm-hmm. Γιατί να μην σε ευχαριστήσω. Ναι. Εντάξει, είναι... έχω πρόβλημα. Μισό λεπτό. Αυτοί οι παίκτες θα πληρωθούν από τον ΠΑΟΚ. Αυτοί οι παίκτες σε μεγάλο βαθμό πληρώνουν από τον ΠΑΟΚ και από εμάς. Ένα ποστό. Η συμβόλαιά τους είναι πολύ μεγάλη. Ναι, είναι πολύ μεγάλη. Είναι 450.000 και 400.000. 450? Ο καθένας, ναι. Ο Κάτσε. Ο Κάτσε 400. Μάλιστα. Νομίζω 300, εγώ 400. Και ο Γουάρντα 450. 450 Γουάρντα. Τώρα με το Γουάρντα πώς θα τα πάτε εκεί πέρα, είναι καλά η πρώτη... με εμένα εξής αυτή γίνονται καλύτερη. Εντάξει, εσύ με αυτούς θα πας καλά με τους τρελούς, δεν έχεις θέμα, αλλά... Δεν είναι τρελός Όχι, τρελός ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά τρελός. Όχι, τρελός είναι καθόλου. Νομίζω είναι πίσω. Απλώς είναι ένα παιδί το οποίο από μια οικογένεια δύσκολη στην Αίγυπτο, mm-hmm. που ήρθε στην Ελλάδα, έγινε ημίθεος. Και μπήκε σε μια ομάδα που πραγματικά ο κόσμος αγαπάει πολύ τα παιδιά. Δεν θέλεις πολύ, ξέρεις, σε μια στιγμή να χάσεις. Όταν ενώ σε εμπιστεύεται ο κόσμος και σε αγαπάει ο κόσμος, ναι. πρέπει να δεις τι γίνεται στη Λάρισα με τον Νουάρτη. Τι? Δεν χαμός, πανηγύρι. Σοβαρά? Ναι, δεν πάει το μυαλό σου. Τέτοια λαοφιλία δεν έχω τίποτα. Ο Νουάρτη στη Λάρισα? Στη Λάρισα δεν υπάρχει το μυαλό σου. Δεν πάει. Τα μικρά παιδιά σταματάνε λεωφορεία, κατεβαίνουν κάτω γονείς, αφήξεις. Το θέμα είναι. Ότι είναι ένα παιδί αγνό αυτός, δεν είναι. Και στον πάγο μου στεναχωρήθηκε πολύ με τον Λουτσέσκο. Δηλαδή ο Γουάρντα. Ο Γουάρντα. Αυτό είπε δηλαδή. Όχι, εγώ που έτσι καταλαβαίνω είναι πολύ στεναχωρημένο με τον Λουτσέσκο. Γιατί? Ενώ έχει φοβερή αγάπη στον Λουτσέσκο. Μάλιστα. Ναι, ναι. Επειδή δεν τον έβαζε, μάλλον και επειδή του είπε ότι διώξτονα. Είχε πει διώξτονα. Ενώ στον Ατρόμητο το πήγε περίφημα. Δεν το συζητάμε. Γιατί είναι ένα παιδί που θέλει να τον αγαπά. Ναι, ναι. Δηλαδή σε εμά τώρα κάνει πρωινέ απογευματινέ. Ναι. Στον ΠΑΟΚ που είπαν δεν πήγαινε πρωινέ. Δεν πήγαινε, όχι. Τώρα που ήταν εκτό. Όχι. Σε εμά δεν έχει χάσει πρωινή. Μιλάμε τώρα. Θέλει να παίξει μπάλα προχτές, να δείξει ότι αξίζει αυτό. Προχτέ ήταν και άρρωστο. Ναι. Και έκανε πρωινή. Μάλιστα. Γιατί έκανε μετό λίγο πριν. Ναι. Και έκανε πρωινή κανονική, 2 ώρε. Δηλαδή κάνει αυτό ο Κάτσε και ο Χαλκιαδάκη ο Μπρούνο. Ναι. Οι τρει του κάνουν πολύ σκληρέ ομονέ. Μάλιστα. Θα δώσει ποιότητα αυτό στην ομάδα 100%. Έχουμε και κάποιου ακόμη ποιοτικού παίχτε, αλλά τι μα δίνει. Μας δίνει τη δυνατότητα και αυτός και ο Κάτσε, ναι. να αλλάξουμε το 3-5-2. Μάλιστα. Γιατί μπορεί να παίξουμε 4-2-3, να παίξουμε 4-3-3, μπορεί να παίξουμε 3-4-3. Ναι. Γιατί έχουμε και ένα ακόμη πολύ καλό εξτρέμ, τον Φιλίπποβιτς. Φιλίπποβιτς, ναι. Και έχουμε πάρει και τον Ασούμπρε, που πήραμε τον Κλάρνακος. Ναι. Πήραμε 2 εξτρέμ αυτή τη σεζόν και πήραμε και ένα μυθικό γάφο. Σαν τον Κάτσε που τα παλά η περιοχή. Έχουμε πολύ καλή ομάδα αυτή, θα το ξέρεις. Εγώ βλέπω και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι σοβαρή ομάδα, δεν είναι της πλάκας η ομάδα. Έχουμε σοβαρή. Σοβαρό προπονητή και σοβαρό προπονητή. Ναι, σοβαρός προπονητής. Τώρα να ρωτήσω κάτι, αυτοί οι παίκτες με τον ΠΑΟΚ δεν θα παίζουν, έτσι? Όχι, όχι. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων. Όχι, δεν παίζουν. Μάλιστα, δεν παίζουν. Ωραία. Και κάτι τελευταίο για την εθνική ομάδα θα ρωτήσω, γιατί έχετε άποψη. Πώς την είδατε καταρχάς χθες? Πώς? Θα σου πω κάτι. Ναι. Θα σου πω ευθέως να πάω. Η εθνική αυτή έχει τερματοφύλακες, έχει στόπερ, δεν έχει αμυντικά χαφ, είναι το Κουρμπέλι που είναι αμέτριο αμυντικό χαφ. Εγώ θα τους πω τον ένα και αυτό το πέναλτι της εθνικής ομάδας που έκανε χθες. Ναι. Έχει δεκάρια, από τα καλύτερα δεκάρια, η Μάνταρος, Φορτούνης και ο Πέλκας. Δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι παίκτες στην Ευρώπη. Ναι. Του έχει βγει ο Μασούρας, είναι καταπληκτικός παίκτης και θα γίνει ακόμη καλύτερος. Και από εκεί πέρα δεν έχει δεξιά μπακ, που είναι πρωτοφανές, συνήθως δεν έχουμε αριστερά μπακ. Και τώρα έχουν βγει Τσιμίκας, έχει βγει ο Ψιλικάς του ΠΑΟΚ, ο Γιαννούλης, yeah, yeah. έχει βγει ο Κούτρης. Σταφυλίδης. Σταφυλίδης, τέσσερα αριστερά μπακ. Φανταστικά αριστερά μπακ. Έχει στόπερ. Εξαιρετικά, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και δεν έχει δεξιά μπακ.
Δεν έχει δεξιμπακ καθόλου. Έχει τον Τωροσίδη. Τι είναι? Εγώ το αγαπάω πολύ σαν παίχτη, τεράστια καριέρα. Ναι. Δεν έχω δει τέτοιο παίχτη που να μπορεί να παίξει αμυντικό χάφ, να παίξει οχτάρι, να παίξει στόπερ, να παίξει δεκμπακ. Κάποτε. Υπάρχει πάντα το τέλος. Ναι. Καταλαβαίνετε. Και ο Ολυμπιακός έκανε λάθος εκεί που το δικό μου το Μασούρα που τον αγόρασε δεν τον μονιμοποίησε. Και αυτό είναι και πρόβλημα της εθνικής. Για τις καλές ομάδες, όλα δεξιά μπακ, δεν μπορεί να μην παίζει ο Μπακάκης και να παίζει ο Τροσίδης. Βέβαια. Να καταλάβεις. Ο Τωροσίδης είναι... παίζει για άλλους λόγους, αφού ξέρεις. Δεν ξέρω. Αλλά από εκεί και πέρα δηλαδή είναι πρόκληση να μην παίζει ο Μπακάκης, όπως η ΑΕΚ να μην παίζει. Ναι, σωστό. Είναι πρόκληση. Και φάνηκε τώρα μόλις μπήκαν τα παιδιά αυτά μες στην ΑΕΚ. Κατευθείαν γύρισε όλο το κλίμα. Αυτό λέμε. Ότι ξέρεις, το κακό με την εθνική αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο συμβούλιο της ΕΠΟ που ξέρει μπάλα. Κανένας δεν μπορεί. Άμα τους δώσω την μπάλα, αυτό θα... Αν τους βάλει να σημαδέψουν να κάνουν το τεστ του λεωφορείου. Ναι. Εγώ αυτό τους είπα μια φορά σε μια απολογία μου. Λέω, μιλάτε για ποδόσφαιρο εσείς. Εσύ του λέω σαν απλωτή σε πρόεδρος της ΕΠΟ. Ναι. Και προέρχεσαι από μια ένωση, την Ένωση ΣΑΜΟ, που έχει 12 σωματεία και στις 3 κατηγορίες. Του Σαρή. Όχι, Βακάλης. Α, τον πρώτο. Ο Βακάλης. Ναι, ναι. Και. Και δεν ξέρω, πάμε του λέω να σου φέρω το πούλμαν της ΑΕΛ που είναι και μεγάλο. Και μεγάλο, ναι. Στα 20 μέτρα το σημαδέψετε όλες εσείς. Αν το βρεις. Και να δω και πώς σουτάρετε. Ναι. Με το πλακέ, με το φτέρνα, με πώς... Δεν έχουν δικήσει ούτε μια επαγγελματική ομάδα τις ανάγκες της. Μάλιστα. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα. Συνέπεια αυτή τη στιγμή κανείς δεν υπάρχει να έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Είναι... θα το πω έτσι ευθέως. Πήραμε προτάσεις με Ευρώπης, ναι, γιατί η εθνική ομάδα διοικήθηκε σαν ΠΑΕ. Ή ακόμη και σαν εθνικό σωματείο. Δηλαδή, πες το θέλεις του Γκαγκάτση. Από όλους αυτούς που έχουν τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια, ο Βασίλης ο Γκάτσης είναι ο πρόσωπος που δεν πάει. Μάλιστα. Είχε παίξει διαβατά. Τρίτη εθνική, ήξερε πάντα. Και συνδυάζει και τη γνώση, την άλλη, την προσωπική. Είχε κάνει διοίκηση σε σωματεία. Τα μάγκας, το βλέπεις δηλαδή και γενικά και πώς αντιπαρατέθηκε σε κυβερνήσεις. Εγώ έχω αντιπαρατηθεί μαζί του, κατά παράμεση. Αλλά θα πρέπει να λες το σωστό. Και θα μείνει και στην ιστορία ότι κάτι δεν θα ξαναγίνει ποτέ, έτσι. Δεν ξέρω αν θα ζούμε. Αλλά πιστεύω ότι ζούμε εμείς μεγαλύτερα. Δεν ξαναβλέπω την Αθήνα πριν. Ούτε τα παιδιά των παιδιών σας, κύριε Κουγιά, φυσιολογικά. Έτσι δεν βλέπω τη δουλειά. Μακάρα τα παιδιά των παιδιών να δουν. Μακάρα να τα δουν καλύτερα, ναι, σωστός. Και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, κύριε Κουγιά. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Focus 103,6.